Μπατίστα τώρα. Καραπιάλης, ο Παχατουρίδης είναι δεξιά μόνος του. Καραπιάλης θα βγάλει μια σέντρα. Ο Αλεξανδρής μπαίνει στη φάση όπως και ο Μπατίστα. Γκολ! Το 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Ντάνιελ Μπατίστα. Μια φάση που ξεκίνησε από το τίποτα, θα λέγε κανείς. Φάνηκε να χάνεται η ευκαιρία. Αλλά ο Μπατίστα την πέρασε, πέρασε την μπάλα από την τρύπα της Βελόνας, στέλνοντάς την στα δίχτυα. 57ο λεπτό στο Θάλιρο. Τα πανηγύρια για τους ερυθρόλευκους, καθώς ο Ντάνιελ Μπατίστα ανοίγει το σκορ. Κοιτάξτε ξανά την φάση. Ο Καραπιάλης έκανε τη σέντρα. Ο Κολτσίδας έδωσε ύψος την μπάλα. Ο Καρκαμάνης με τον Αλεξανδρή. Κοιτάξτε από πού πέρασε την μπάλα ο Μπατίστα, στέλνοντάς την στα δίχτυα του Χρήστου Καρκαμάνη. Άλλη μια φορά το γκολ του Ολυμπιακού από μια άλλη κάμερα που βρίσκεται πίσω από το τέρμα του Άρη. Στην κλειστή γωνία του Καρκαμάνη. Ο Αλεξανδρής κέρδισε την μπάλα, αλλά εκεί που πήγαινε λίγοι ασφαλώς πίστευαν ότι θα μπορούσε να βγει κάτι καλό για τον Ολυμπιακό. Ντάνιελ Μπατίστα πέρασε από τον Κολτσίδα. Από το κεφάλι του Αμανατίδη στα πόδια του Γκόνια. Καραπιάλης. Γκολ, ναι, 2-0. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και η προσπάθεια του Καραπιάλη φάνηκε από το ξεκίνημά της. Ποια κατάληξη θα είχε. Και έτσι όπως είχε ανοίξει η άμυνα του Άρη, ήταν ότι έπρεπε για τους γηπεδούχους να φτάσουν κοντά σε μια δεύτερη επιτυχία. Όπερ και γένατο. Βασίλης Καραπιάλης λοιπόν και 5 λεπτά πριν το τέλος. Το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα γκολ που κατά κάποιο τρόπο σιγουρεύει τους 3 βαθμούς και τη νίκη για την ομάδα του, για την ομάδα του Λίμπρεχτς. Ξαναβλέπετε στους δέκτες σας την προσπάθεια του Καραπιάλη μπροστά από τον Στρατιλάτη. Το σουτ με το αριστερό πόδι δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Χρήστο Καρκαμάνη να αντιδράσει. Πολύ έξυπνη προσπάθεια του Λαρισαίου. 2-0 ο Ολυμπιακός, άλλη μια φορά το γκολ που σιγουρεύει κατά κάποιο τρόπο τη νίκη του Ολυμπιακού. Μιλόγεβιτς. Το γύρισμα, ο Τουτζιάρης γκολ 2-1. Ο Φάνης Τουτζιάρης μειώνει στις καθυστερήσεις από το γύρισμα του Μιλόγεβιτς. Το γκολ από τον Φάνη Τουτζιάρη για την ομάδα του Άρη μειώνει στις καθυστερήσεις ο Άρης. Και βεβαίως τώρα στο διάστημα που απομένει ξαναβλέπετε εδώ εσείς την πολύ ωραία προσπάθεια του Σέρβου. Το πλασέ με το αριστερό πόδι από τον Τουτζιάρη. Το γκολ με το οποίο ο Άρης μειώνει το σκορ. Ο Τουτζιάρης πετυχαίνει το έκτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.